κλασικές μέθοδοι μέτρησης της αρτηριακής πίεσης του αίματος δεν επαρκούν καθώς διαφεύγουν της προσοχής ζωτικά συμπτώματα, γεγονός που μπορεί να συντελέσει σε πρόωρο θάνατο. Ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου δημοσίευσαν μια εκ των μεγαλύτερων μελετών στο είδος, με 63. Χιλιάδες ζεύγοι γιατρού ασθενή, που είχαν κάνει μέτρηση αρτηριακής πίεσης με το συμβατικό αναλογικό πιεσόμετρο ή με ψηφιακά αυτόματα πιεσόμετρα. Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του επιστημονικού εντύπου New England Journal for Medicine, οι ίδιοι οι ασθενείς είχαν επίσης σε διαφορετική χρονική στιγμή χρησιμοποίησαν φορητά πιεσόμετρα για την καταγραφή της αρτηριακής τους πίεσης σε εύρος 24 ωρού, ανά 20 με 30 λεπτά. Η υπέρταση ως γνωστόν είναι κύρια προλήψιμη αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως, επηρεάζονταν περίπου το 25% των ενηλίκων. Η μελέτη των Βρετανών ειδικών έδειξε ότι η διαρκής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με φορητό πιεσόμετρο ήταν 50% πιο ακριβής από τη κλασική μέτρηση στο ιατρείο και επομένως ένας πιο εύστοχος τρόπος πρόβλεψης του κινδύνου θανάτου. Με ένα σύστημα 24 ώρες καταγραφής της αρτηριακής πίεσης, ενδεχομένως να είναι εφικτό να αποκαλυφθούν και οι στιγμιαίες αυξήσεις της που μπορεί για παράδειγμα να προκαλούνται από το άγχος της ιατρικής εξέτασης. Ή ακόμα και το αντίθετο, μια φυσιολογική τιμή στο ιατρείο που αυξάνεται έπειτα. Οι ερευνητές λοιπόν πιστεύουν ότι η μελέτη έρχεται για πρώτη φορά να αλλάξει τα δεδομένα και να δείξει ότι η αρτηριακή πίεση όταν μετράται τακτικά κατά τη διάρκεια του 24 ώρου προβλέπει πιο εύστοχα τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου, από τη στιγμιαία μέτρηση στο ιατρείο. Το 24 ώρο σύστημα μέτρησης θα πρέπει να είναι αυτό που θα χρησιμοποιούν οι γιατροί για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων, ώστε να παρέχουν αποτελεσματικότερες θεραπείες και να σώζουν περισσότερες ζωές, υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα